κατασκευή του έργου, συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κοροπίου Παιανίας. Ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έργο υλοποιείται. Το έργο προϋπολογισμού ένταξης πράξης 124 εκατομμυρίων ευρώ περίπου αφορά στην κατασκευή ενός κέντρου επεξεργασίας λιμάτων, κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 10.000 τετραγωνικών μέτρων εντός γηπέδου 50 στρεμάτων στην περιοχή της Παιανίας νοτιοανατολικά του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών. Στην κατασκευή 82 χιλιόμετρων περίπου αγωγών εσωτερικού δικτύου για την περιοχή της πόλης του Κοροπίου. Με την ολοκλήρωση και την επίσημη λειτουργία του έργου θα καταργηθούν 12.000 βόθροι που σήμερα ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και θα ωφεληθούν άμεσα 30.000 κάτοικοι. Μέχρι το 2017 θα καταργηθούν επιπλέον 10.000 βόθροι και θα ωφεληθούν επιπλέον 25.000 κάτοικοι στην περιοχή της Παιανίας. Μέχρι το 2018, με την κατασκευή των παράπλευρων έργων, θα καταργηθούν άλλοι 40.000 βόθροι και θα ωφεληθούν επιπλέον 100.000 κάτοικοι σε Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Αυλάκι, Χαμολιά, Καλύβια, πρώην κοινότητα Κουβαρά. Στην κατασκευή 20 χιλιόμετρων κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού για την ευρύτερη περιοχή Κοροπίου Παιανίας Μαρκόπουλου. ΚΕΛ θα εξυπηρετήσει άμεσα τους Δήμους Κροπίας και Παιανίας και στον αγωγό διάθεσης θα προσαρμοστεί επιπλέον και το ΚΕΛ Μαρκόπουλου, ώστε μελλοντικά να εξυπηρετηθούν και ο Δήμος Μαρκόπουλου, το Πόρτο Ράφτη και οι περιοχές Κουβαρά και Χαμολιάς. Η διάρκεια κατασκευής και η δοκιμαστική λειτουργία του έργου θα είναι συνολικά 3 χρόνια. Με το έργο αυτό, μια νέα εποχή ξεκινά για την Ανατολική Αττική. Χιλιάδες βόθροι καταργούνται και η μετακίνηση των βιτιοφόρων ελαχιστοποιείται. Θα υπάρξει οικονομική ωφέλεια που θα ξεπερνά τα 1.000 ευρώ το χρόνο ανά νοικοκυριό. Το περιβάλλον βελτιώνεται. Η Αττική εξυγχρονίζεται. Οι πολίτες ωφελούνται.